Η φιλοσοφία, η πολιτική σκέψη και η θρησκεία τελικά σχετίζονται μεταξύ τους, όπως τόνισε σε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων ο συγγραφέας Σταύρος Ζουμπουλάκης. Αυτό ακριβώς το τρίπτυχο μπαίνει στο μικροσκόπιο του συγγραφέα μέσα από το έργο του. Έχω επιμεληθεί πολλά βιβλία, συλλογικούς τόμους κλπ, αλλά βιβλία με το εντελώς δικά μου είναι 8. Ο τρόπος που βλέπω τα θρησκευτικά ζητήματα έχει μια φιλοσοφική διάσταση και μια πολιτική ταυτόχρονα και επίση και τη θρησκεία δεν μπορώ να τη δω έξω από τον δημόσιο χώρο. Τον ενδιαφέρει κυρίω η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, πολιτική διάσταση τη ζωή του ανθρώπου, αλλά μέσα σε ένα πνεύμα διαλόγου και δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή είναι η αρετή του. Έχουμε μάθει μαζί του όσοι τον ξέρουμε από χρόνια, πούμε, ότι μπορούμε να συζητάμε και να διαλεγόμαστε. Ο Σταύρο Ζουμπουλάκη θέτει τα ηθικά ζητήματα με οξύτητα. Είναι δε και ένα χριστιανό στοχαστή. Ε, αλλά που μπορεί να σκεφτεί το σύγχρονο κόσμο. Ο συγγραφέα, τι επόμενε μέρε, πρόκειται να εκδώσει ένα ακόμα έργο του με τίτλο Χριστιανισμό τη Χαρά και αφορά στον Πάπα Φραγκίσκο, περνώντα το μήνυμα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να είναι σε συνεχή διάλογο με τι Δυτικέ Εκκλησίε.